Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πως να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σάλι. Θα το κάνουμε σε πολλά βίντεο, πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν κορίτσα, θα πάρετε την κλωστή σας, γύρω από το δάχτυλό μας θα κάνουμε έναν κύκλο, ώστε να βάλω μέσα το βελονάκι μου, να τραβήξω την κλωστή μου και να πάω να κάνω τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Θα πάρω κλωστή, μέσα στο μαγικό μου κύκλο θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα κάνω ένα ποδαράκι, στην ουσία έχω δύο ποδαράκια μαζί με τις αλυσίδες και συνεχίζω να κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή μέσα στο μαγικό μου κύκλο, θα κάνω ένα, θα πάρω κλωστή άλλο ένα ποδαράκι. Άρα έχω από ό,τι είδατε δύο ποδαράκια στη μία μεριά, μία αλυσίδα, δύο ποδαράκια. Θα τραβήξω την κλωστή μου ώστε να κλείσω το μαγικό μου κύκλο καλά, θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι που συναντάω θα πάω να κάνω τρία ποδαράκια πάνω του. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο ποδαράκι, θα μπω, θα τραβήξω, θα κάνω το δεύτερο ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο πρώτο ποδαράκι, θα κάνω το τρία, το μου ποδαράκι. Άρα έχω τρία ποδαράκια. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και στο διπλανό ποδαράκι, εδώ ακριβώς, εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, μέσα στην τρυπίτσα θα κάνω άλλα δύο ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα δύο ποδαράκια, ένα και άλλο ένα, δύο, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα κάνω ένα μόνο ποδαράκι. Βλέπετε? Και τώρα, θα πάρω κλωστή στο τελευταίο ποδαράκι, θα πατήσω και θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξαναπατήσω να κάνω το δεύτερο και θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο να κάνω το τρίτο. Άρα έχω τα τρία μου ποδαράκια, βλέπετε. Στη συνέχεια θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και θα κάνουμε μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι το οποίο έχω θα πάω να κάνω επάνω του τρία ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα ξαναπατήσω να κάνω το δεύτερο. Δύο, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα κάνω και το τρίτο. Άρα έχω κάνει τα τρία ποδαράκια. Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή και θα πάω στο διπλανό και θα κάνω μόνο ένα ποδαράκι. Τώρα τι θα πάω να κάνω? Θα πάω να κάνω τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Έχω κάνει τις τρεις μου αλυσίδες και αφήνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία. Παίρνω κλωστή και πάω στο τέταρτο ποδαράκι, εδώ ακριβώς, που σας δείχνω με το βελονάκι. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Θα πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή. Εδώ στην τρυπίτσα θα κάνω δύο ποδαράκια ακόμα. Ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Βλέπετε τι έχω κάνει ως την ώρα? Μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή. Θα κάνω πάλι τα δύο ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα. Θα πάρω κλωστή ένα ποδαράκι επάνω στο ποδαράκι. Στη συνέχεια, τρεις αλυσίδες. Άρα αφήνω, παίρνω κλωστή, ένα, δύο, τρία ποδαράκια θα τα αφήσω. Θα πάω στο τέταρτο, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Και τώρα, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο τελευταίο και θα κάνω τρία ποδαράκια επάνω του. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Τελείωσα την τρίτη μου σειρά. Θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και όταν θα γυρίσουμε το πλεκτό μας θα έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να κάνουμε μία αλυσίδα και θα πάρουμε κλωστή στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντήσουμε, θα κάνουμε
τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και ένα τρία. Άρα έχω κάνει τα τρία ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλειστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλειστή μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε τι έχουμε κάνει ως την ώρα. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή και μέσα εδώ στην τρυπίτσα θα πάω να κάνω δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο ποδαράκια. Συνεχίζουμε. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλειστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι δύο ποδαράκια. Κορίτσα, ξέχασα να σας πω ότι ό,τι κάνουμε από τη μία μεριά του σχεδίου μας θα το κάνουμε και στην αντίθετη, που σημαίνει ότι τώρα θα κάνετε ό,τι έχω κάνει από την αρχή μέχρι εδώ που έχω τις μύτες. Και όταν τελειώσω θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν κορίτσα, όπως σας είπα, είναι και από τη μία μεριά και από την αντίθετη πλέκουμε το ίδιο. Τώρα θα πάω να κάνουμε μία μόνο αλυσίδα, εφόσον έχουμε γυρίσει το πλεκτό μας, θα πάρω κλωστή και στο πρώτο ποδαράκι που συναντάω θα κάνω στο εκείνο το σημείο τρία ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο. Δύο, θα πάρω κλωστή, στο ίδιο σημείο θα κάνω και το τρίτο ποδαράκι. Άρα έχω τα τρία μου ποδαράκια, μία αλυσίδα και τώρα θα πάρω κλωστή, εφόσον έκανα την αλυσίδα και εδώ επάνω στο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου. Θα τραβήξω την κλωστή μου και θα πάω να κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Συνεχίζω να κάνω δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή επάνω εδώ στο ποδαράκι, θα κάνω ένα και μόνο ποδαράκι, κλείνοντας πρώτη θηλιά και τώρα θα πάρω να κλείσω τις άλλες μου δύο. Στη συνέχεια, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή επάνω εδώ που έχω το ποδαράκι, θα μπω, θα τραβήξω και θα κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, δύο και άλλο ένα, τρία. Τώρα, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή εδώ στην τρυπίτσα, μέσα δύο ποδαράκια, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στην ίδια τρυπίτσα δύο ποδαράκια. Από εδώ και πέρα κορίτσα, από εδώ και πέρα, μέχρι το τέλος θα επαναλάβετε ό,τι κάναμε σε αυτή μας την πλευρά. Από εδώ μέχρι τα εδώ. Βλέπετε, ό,τι έκανα στη μία μεριά το έκανα και στην αντίθετη μεριά. Θα γυρίσουμε πάλι το πλεκτό μας και όταν θα το γυρνάμε δεν θα ξεχνάω να κάνω μία αλυσίδα, ώστε να παίρνω κλωστή και πάνω στο πρώτο ποδαράκι που θα συναντάω να κάνω τρία ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω και το δεύτερο μου ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα ξαναπατήσω, θα κάνω και το τρίτο. Άρα είπαμε ότι στο πρώτο ποδαράκι από πάνω θα έχουμε τρία ποδαράκια. Φυσικά έχουμε γυρίσει με μία αλυσίδα. Τώρα, μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω τα ποδαράκια θα κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι, ένα, δύο, τρία. Άρα έχω κάνει τα τρία μου ποδαράκια, δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ακριβώς εδώ στο κέντρο που έχω το ένα ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, συνεχίζω δύο αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι, ένα, δύο και ένα, τρία. Άρα έχω κάνει τα τρία ποδαράκια και τώρα μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή εδώ στην τρυπίτσα μέσα, θα κάνω δύο ποδαράκια, ένα και ένα, δύο. Βλέπετε, έχει αρχίσει και σχηματίζεται το σχέδιο το οποίο έχω στο σάλι που σας έδειξα. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, δύο ποδαράκια. Από εδώ και πέρα κορίτσα, από εδώ μέχρι τα εδώ θα επαναλάβετε την σειρά αυτή, που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, την 6η μας σειρά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!